Φιλαράκια και φίλες και φίλοι, γεια σας. Αυτό το βίντεο είναι λίγο διαφορετικό βίντεο από τα άλλα που έχω κάνει μέχρι τώρα, που είναι για bodybuilding. Έχω φτιάξει και ένα συγκεκριμένα που είναι για το martial arts και θα τα αρχίσω και αυτό πολύ σύντομα. Θα έχουμε φαΐ πολύ μπροστά μας να πηγαίνουμε, αρκεί, όπως είπε και κάποιος φίλος, να μην γίνει κάποιος πόλεμος και πούμε αντί ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων, από ό,τι έχω παρατηρήσει, γιατί όπως σας έχω πει, έχω σπουδάσει φιλοσοφία και ψυχολογία και φυσικά το πιο μεγάλο απ' όλα για να αποκτήσεις ψυχολογία, φιλοσοφία, πρέπει να έχεις ένα πράγμα. Κατά τη γνώμη τη δική μου, πάντα μιλάω κατά τη γνώμη μου, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος ο άλλος. Έχω την πείρα μου, τη ζωή και ξέρω. Για να αποκτήσεις, να γίνεις σοφός, γιατί βλέπεις. Πάρε παράδειγμα στην Ελλάδα. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πανέξυπνοι. Θέλει 10 λεπτά, λέει η άλλη, άμα μιλήσεις, λέει, και πεις όλα τα διπλώματα που έχω, λέει μία Ελληνίδα, μία Ελένη Ελβερέζ, λέγεται κάπως έτσι, μία είναι 90 τόσο χρόνο, 95 χρονών. Μπορεί να μιλά, ώσπου να πείτε, λέει, όλα τα μετάλλια που έχω και τα διπλώματα που έχω, θα έχω πεθάνει, λέει, ώσπου να τελειώσει η συζήτηση. Τόσα πολλά είναι. Αλλά still βλέπω τους ανθρώπους ότι είναι άδειοι εδώ μέσα. Δεν έχουν αυτό. Παρότι δηλαδή τα διπλώματα δεν σου αλλάζουν τη ζωή. Δεν σε κάνουν πιο έξυπνο. Είσαι μόνο πάνω στα γράμματα. Κοιτάξτε τους υπουργούς, κοιτάξτε τους πολιτικούς. Παίζουνε με λόγια, με σαχλαμάρες, με κακίες, μικροκακίες, μικρολεπτομέρειες. Δίνουν αξία στο χρήμα, ας πούμε, παραδείγματα λέμε τώρα. Που δείχνουν αυτά όλα, αξία στο χρήμα. Κακία, ζήλες, όλα αυτά δείχνουν μικρό άνθρωπο. Τίποτα. Ούτε καν άνθρωπο. Άνθρωπος, του λέω εγώ, άνθρωπο το Θεού με κάπα. Όχι άνθρωπος με εν, άνθρωπος με Θεού. Έτσι τους κατηγορώ. Anyway, ποιο είναι το μυστικό εδώ πέρα. Θα φτάσω στο θέμα μου. Είναι η θεοπνευστία. Έτσι την αποκαλώ, γιατί υπάρχει και οργάνωση τέτοια, μην μπερδευόμαστε με αυτά, μην μπλέκουμε καθόλου τέτοια. Θεοπνευστία. Και μου είχα την ευκαιρία στη ζωή μου και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, σαν χριστιανός που είμαι, να μαθητεύσω κάτω από την εμπειρία, όχι της Ορθοδοξίας, όχι, ευτυχώς, κάτω από την εμπειρία της Βαπτιστικής Εκκλησίας της Αυστραλίας. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Δεν είναι όμως ούτε και με τους Ορθόδοξους, ούτε και με τους Καθολικούς, ούτε με τους Βουδιστές, ούτε ο καθένας έχει. Η χριστιανική θρησκεία, για να σας πω δύο πράγματα, έχει κοπεί, θα λέγαμε, όπως είναι τα θέματα εδώ πέρα που άλλος παρακολουθά εμένα, τον bodybuilding, άλλος παρακολουθά κάποιον άλλον, έχει κοπεί, διαχωριστεί σε πάνω από 450 αιρέσεις θρησκείες. Πολύ πράγμα, Όλοι είναι χριστιανοί. Όλοι είναι χριστιανοί. Αλλά για κάποιο ΑΒ λόγο, όπως όταν ψηφίζει κάποιος τα πολιτικά, του αρέσει αυτή η πλευρά αυτών, έτσι όπως ζουν αυτοί και όπως αναπτύσσονται αυτοί στο χριστιανισμό. Οι άλλοι, όπως αναπτύσσονται οι άλλοι. Άλλοι είναι σαββατιανοί και τρώνε, παραδείγματος χάρη, πιο πολύ ασχολούνται με δίαιτες, με vegetarians, με φιστίκια, με φρούτα, με σίκα, με τέτοια πράγματα. Και άλλοι πάλι πιστεύουν ότι το Σάββατο είναι η μέρα της. Όχι πιστεύουν, το λέει η γραφή, αλλά είναι η μέρα που πρέπει να εκκλησιάσει ο άνθρωπος και όχι η Κυριακή. Άλλοι, δεν μας ενδιαφέρει. Όλα αυτά τα άλλα. Αλλά είχα την ευκαιρία και τη χαρά και την τιμή από το Θεό να σπουδάσω και να μαθητεύσω. Και έχω μάθει τα πράγματα αφού ο Θεός άνοιξε τη διάνοια. Γιατί ο Θεός ανοίγει τη διάνοια για να καταλάβεις. Όσο και αν διαβάσεις, δεν μαθαίνει τίποτα. Θα σας πω άλλη φορά. Όπως παραδείγματος χάρη κάποιος σαν τον Μπλεύρη, τον πατέρα. Έχει γράψει 120 βιβλία. Όλα τέλεια τα μιλάει. Για όλα τα θέματα. Για τους Εβραίους, για τους Τούρκους. Όταν φτάσει στο θέμα να μιλήσει για τον Χριστό, για τον Θεό, επειδή έχει διαβάσει, κάνει τον έξυπνο εκεί πέρα, αλλά και είναι πολύ, έχει πέσει πολύ έξω. Δεν καταλαβαίνει τι λέει. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Μόνο ένας πιστός άνθρωπος του Θεού μπορεί να κυβερνήσει, να διευθυντεύσει, να καταλάβει πράγματα τα οποία άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν. Έχω κάνει μερικά θέματα,
θα σας πω γιατί. Δεν έχει σχέση με, άμα δεν σας αρέσει το που λέω, κλείστε και φύγετε, δεν θα ξαναπώ άλλο τέτοιο θέμα. Έχω και ένα άλλο ανοιγμένο κανάλι στο YouTube χρόνια, 4-5 χρόνια. Άκουσα λίγο 3 κανάλια, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ εκείνα. Το ένα για την ώρα, για να μην σας κρατάω σε αγωνία και να τελειώνει αυτό το βίντεο, το ονομάζω Grandmaster, Νίκ Καρπάκος. Είναι όπως βλέπεις εδώ που λέγεται Fire and Ice, που είμαστε εδώ πέρα. Αυτό λέγεται Grandmaster Νίκ Καρπάκος. Αλλά δεν ταιριάζει, καθόλου με το, υλικό που έχω μέσα σε αυτό. Είναι κάπου πόσα. Είναι κάπου 3-5 βίντεο. Είναι 5 βίντεο. Όλα γύρω από το χριστιανισμό, αλλά όχι από, τους φανατικούς που αρχίζουν και είπε ο Κύριος και το εδάφιο εκείνο και εκείνο το άλλο και ξέρετε εγώ, όχι τέτοιες, αυτά είναι σαν χλαμάρες. Το πιάνω από την έξυπνη πλευρά του Θεού. Έχω πιάσει πράγματα χρόνια, ξέρετε πόσα χρόνια μελετάω, 60 χρόνια. Λοιπόν, και κήρυτα σε ελληνικές εκκλησίες και το πρωί και το βράδυ. Λοιπόν, όχι ότι θέλω να καυχηθώ για αυτό το πράγμα, αλλά για να δείξω ότι έχω γνώση. Δεν ήμουνα δηλαδή άντε έτσι που λένε. Ανέβηκα πάνω. Δεν σε βάζουν πάνω, ειδικά όταν είναι Έλληνες του εξωτερικού και όταν οι Έλληνες του εξωτερικού είναι ευαγγελικές εκκλησίες. Δεν έχεις change που λένε να κάνεις τίποτα να πεις. Για να σε βάλουν και να σε δεχτούν, γιατί οι εκκλησίες έχουν ξυπνήσει τώρα. Είναι open, ανοιχτές. Όταν μιλήσεις και παραδέχεις ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είσαι μέσα. Αυτό είναι το βασικό αποτέλεσμα. Τα άλλα όλα είναι λεπτομέρειες. Τώρα είναι λίγο δύσκολο με Έλληνες να μιλήσει τέτοια πράγματα, γιατί ο Έλληνας, εκείνο που τον απασχολεί και τον βασανίζει, είναι ο φανατισμός. Ο Έλληνας είναι φανατισμός, φανατισμένος, αλλά δεν είναι πιστός. Μιλάμε πίστη. Γιατί λέει, ποια πίστη λέει να έχω, ρωτάει κάποιος, και λέει, πρέπει να έχουμε την πίστη η οποία σώζει. Γιατί όλες οι πίστες που λέμε, όλη η πίστη που βρίσκουμε εδώ εκεί, δεν σώζει. Ο διάολος πιστεύει. Ο διάολος πιστεύει. Δεν πιστεύει ο διάολος ότι υπάρχει Θεός, αφού στο βιβλίο του Ιώβ βλέπεις και συνεννοείται με κάθε πρωί, λέει, ανεβαίνει και τα λένε μαζί επάνω. Αλλά δεν τον σώζει, δεν θα σωθεί, επειδή πιστεύει ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Χριστός υπάρχει, πήγε στην έρημο και τον κυνήγησε και του είπε, αν θες να σου δώσω τα πάντα, τη γη ολόκληρη σας, προσκύνησέ με και τέτοια. Άρα ήξερε με τι έχει να κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν έχω προετοιμαστεί αυτά που λέω όλα, αλλά και μάλιστα τράβηξε πολύ το 7 λεπτά και ίσως με παρεθείτε, δεν αλλάζω το θέμα μου, δεν αλλάζω το κανάλι μου, δεν αλλάζω το bodybuilding μου. Και αυτό που είπα το χτεσινό θέμα που ανέφερα περί πληρωμής και περί αεροπορίας και δικτατορίας, όλα αυτά είναι λίγο έξω από το θέμα. Πρέπει θέλω να ξαναγυρίσω πάλι στο θέμα. Αλλά παρατήρησα ότι πολλοί από εσάς έχετε γίνει φίλοι μου, αλλά έχω προσέξει μέσα στο χαρακτήρα σας γράφοντας ότι θέλετε κάτι παραπάνω από αυτό το bodybuilding. Δεν είστε μόνο βάρη, σήκωνε, σπρώχνε πόσα κιλά, 100 κιλά. Μερικοί νεαροί βέβαια τους αρέσει και κάτι όχι, εμένα μου αρέσει ακόμα. Αλλά βλέπω ότι έχουν σαν λύπη μέσα τους και προβλήματα πολλά. Και εάν θέλετε να σας ξεκουράσω, θα λέγαμε, μπορώ, δεν με πειράζει καθόλου, να κάνω πότε και κηρύγματα της γραφής για καινούριους, για αρχαρίους και για προχωρημένους. Αλλά για αυτούς που θέλουν με ταπεινή στην καρδιά, ταπεινός, αν μην είσαι ταπεινός και είσαι ξυπνάκιας, θα αρχίσεις. Γιατί φορούσε γυαλιά αυτός που μιλούσε, γιατί φορούσε μαύρη μπλούζα, γιατί ο Πούτιν λέει φορούσε προχτές, η μπλούζα του λέει φορούσε το πουλόβερ του ήταν 13.000 ευρώ. Αυτό σε απασχολούσε. Αυτό σε απασχολούσε. Λοιπόν, άμα σε απασχολούν τέτοια πράγματα, πήγαινε στο καλό σου. Αλλά αν είσαι από εκείνους που λέει, καλά τα λες αδερφέ, αλλά θέλω ένα φίλο φανταστικό, εσένα, ένα φίλο φανταστικό, ο οποίος θα μου πει 5-10 πράγματα, θα μου ανοίξει τα μάτια και θα με κάνει να αγαπήσω το Χριστό περισσότερο από ότι τον ήξερα μέχρι τώρα που μου τον σερβίναν εκεί με ψαλμωδίες και με άλλα τέτοια παραμυθάκια. Λοιπόν, εάν θέλετε, θα σας δώσω μια ευκαιρία να μου γράψετε και να μου πείτε τι θέλετε. Αλλά πριν το κάνετε αυτό, θα σας δώσω 3 τίτλους. Όχι, θα σας δώσω 5 τίτλους. 5 τίτλους. Κρατήστε το βιντεάκι, πατήστε το και βρείτε. Ακούστε τα κηρύγματα αυτά, τα έχω κάνει πριν από 4 χρόνια.
τέσσερα χρόνια. Αλήθειες τρομακτικές, επιστημονικές, μέσα από τη γραφή. Δεν τα έχετε ξανακούσει. Που οι παπάδες δεν τολμάνε να τα πούνε. Δεν έχουν ιδέα να τα πούνε. Λοιπόν, για να μην κάνουμε τον έξυπνο πολύ, αυτό ο Θεός ανοίγει τη διάνοια για να καταλάβεις και να τα λες. Βίντεο νούμερο 1. Δείτε τα πρώτα όλα και άμα σας αρέσουν, πες μου Νίκο, τέτοια θέλουμε να ακούμε. Φτιάξε το κανάλι σου, άλλαξε τον τίτλο που λέει The Grand Master Νίκαλ Πάγκος, γιατί. Έλα τώρα. Δεν πάει Grand Master με χριστιανικά πράγματα. Το είχα κάνει για άλλο πράγμα, για άλλο τίτλο, όπως έχω και τραγούδια. Τέλος πάντων. Τίτλος. Οι ψευτοφιλόσοφοι του 21ου αιώνα. Οι ψευτοφιλόσοφοι του 21ου αιώνα. Τίτλος. 23 λεπτά. Ωραίο πράγμα. Άγνωστες αλήθειες της Αγίας Γραφής. 25 λεπτά. Άγνωστος χριστιανισμός. 17 λεπτά. Άγνωστος χριστιανισμός και έχει και συνέχεια πόρτες. Πόρτες. Τι σημαίνει πόρτα, τι είναι, για ποιες πόρτες μιλάει η Αγία Γραφή. Το επόμενο. Άγνωστος χριστιανισμός. Άγνωστος μιλάω γιατί δεν το γνωρίζετε αυτό το χριστιανισμό που λέει. Και αυτά για να πούμε, να καθαρίσουμε την αυτή, την άλλη φορά θα σας δείξω τη γραφή, την έχω μέσα τώρα. Μιλάμε για την Ορθόδοξη Αγία Γραφή. Δεν μιλάμε, μάλλον την εγγραφή, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Εντάξει, για να μην πει κάποιος, ρε Ευαγγελική, έρθα μας να πεις τώρα. Δεν είναι κανείς Ευαγγελικός, δεν ανήκω σε καμία εκκλησία. Σε καμία εκκλησία δεν ανήκω, αλλά ανήκω στην Εκκλησία του Θεού. Πάνω. Θα πεθάνουμε και θα πάμε. Και όποιος ο καθένας θα κριθεί με τα έργα του. Το καλό παράδεισο που λένε όταν πεθαίνει κάποιος να μην το λένε. Δεν υπάρχει καλός παράδεισος ή κακός παράδεισος. Υπάρχει ότι μετά δε θάνατον είναι η κρίση. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος μετά, μόλις πεθάνεις, το επόμενο βήμα που θα ξυπνήσεις θα κριθείς. Δεν έχει ούτε συγγνώμη, ούτε βάλει τον σε κανένα καλό μέρος με γωνία, με παράθυρο, ούτε στην αρχή θάλασσα να βλέπει, ούτε να πάει στην κόλαση, ούτε να πάει που. Όλα και θα γίνουν, όλα αυτά θα γίνουν. Αλλά δεν θα σε εσύ και εγώ και ο ένας και ο άλλος. Ούτε που θα τον στείλουμε για να του πούμε να πάει καλό παράδεισο, αλλά ούτε και θα τον κάνουμε Άγιο. Άγιο δεν μπορεί να κάνει κανείς κανέναν. Ο Άγιος τα δεν λέει, ο Άγιος τα. Άγιοι, Άγιοι, Άγιοι. 1200 Άγιοι. Ποιος τους έκανε Άγιους, οι παπάδες, ποιοι αυτοί οι άπιστοι. Κάνε Άγιους άλλους. Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι Άγιοι γίνεστε, γίνεστε μέλλον διαρκής. Άγιοι γίνεστε. Δεν είστε. Άρα, ώσπου να πεθάνει ο άνθρωπος συνεχώς γίνεται. Και όταν φεύγει, έχει φύγει μισοάγιος. Δεν έχει γίνει, δεν προλαβαίνει να γίνει άγιος. Λοιπόν, κάτι τέτοια. Λοιπόν, και το τρίτο είναι τρία μέρη, actually. Είναι ο άγνωστος χριστιανισμός μέρος πρώτον, άγνωστος χριστιανισμός επειδή δεν τον γνωρίζετε, διπλή μερίδα. Τι σημαίνει διπλή μερίδα, τι τρομερή ιστορία του Ηλία και του Ελισέ στην Παλαιά Διαθήκη. Τρελαθείτε άμα το δείτε αυτό. Και είναι μόνον 7 λεπτά. Άγνωστες αλήθειες της Αγίας Γραφής μέρος τρίτον. Όλοι αυτοί είναι τίτλοι. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Κάντε κλικ στο YouTube, δείτε τα και αν σας αρέσει πείτε μου Νίκο και να είστε σίγουροι εσείς που ακούτε τώρα και θα έχετε πει τι λέει μωρέ τώρα αυτός. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, έτσι δεν είναι. Άρα δεν υπάρχει. Με στη σούπα πρέπει να έχουμε απ' όλα. Και καροτάκι και αγκουράκι και γκρεμιδάκι. Λοιπόν, για αυτούς δεν θα τους ενοχλήσω. Δεν θα ενοχλήσω εδώ. Μπορεί να πω πότε καμιά κίνηση έτσι πεταχτά, αλλά δεν θα ενοχλήσω. Εδώ είναι το bodybuilding. Bodybuilding. Και τραγούδια βάζω, γιατί μου αρέσει να τραγουδάω καραόκι, όπως ξέρετε, έχετε καταλάβει. Και επειδή τα λατρεύω τα τραγούδια και μου δίνουν δύναμη και ζωή, χωρίς τραγούδι ο άνθρωπος για μένα είναι νεκρός. Λοιπόν, να του αρέσουν όμως τα τραγούδια, αυτά χειρό και ντρόλ και αυτά που βλαστημάνε και βρίζουν, όχι τέτοια πράγματα. Αυτά που τραγουδάω εγώ. Λοιπόν, αυτό το έχω το κανάλι για τραγούδια και για bodybuilding. Και για martial art, πολεμικές τέχνες. Να κρατήσω ένα για να μαζέψω όλα τα άτομα εδώ. Ό,τι θέλει ο καθένας, πάει το κουμπάκι του και βλέπει. Θέλει τον Νίκο να τραγουδάει, θέλει τον Νίκο Μαριονέτα Καραγκιόζη να λέει εκείνο, θέλει τον Νίκο να κάνει push-ups. Έχω τρομερά πράγματα και τρομερή ύλη για όλη μου τη ζωή. Τρομερή ύλη. Να σας δείχνω και όλη τη δική σας τη ζωή. Αλλά με απασχολεί πολύ αυτό το θέμα, γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι όσο πάνε το χάνουν. Και η απορία που υπάρχει πάντα, γιατί βάλαν όλοι το εμβόλιο, γιατί δεν απαντάνε, γιατί δεν ξεσηκώνονται, γιατί. Όλα αυτά τα γιατί υπάρχει λόγος. Δεν είναι ξεκάρφωτα γιατί. Δεν είναι ότι ένας είναι δηλός γιατί.
Δεν είναι ότι ο Πρωθυπουργός του ή κάποιος άλλος που διευθύνει τις παρέες είναι κακός. Γιατί? Υπάρχουν λόγοι για όλα αυτά. Κινούνται σαν μαριονέτες οι περισσότεροι στον πλανήτη πάνω. Δεν ξέρουν ούτε γιατί περπατάνε, ούτε γιατί τρώνε, ούτε γιατί κοιμούνται, ούτε γιατί μαζεύουνε. Μαζεύουνε, τι μαζεύουν, να μαζέψω εγώ τώρα. Να μαζέψω τι, να μου πει ένας ένα Νίκο, θα δώσω 10 εκατομμύρια δολάρια. Τα κάνω τι, ρε παιδιά. Να τα κάνω τι, εγώ δεν ξέρω τι να τα κάνω. Εσείς που τα κάνετε, πάρε χαράστα. Εγώ δεν ξέρω τι να τα κάνω τα λεφτά αυτά. Και όλος είναι 65-70 χρονών με χοληστερίνη, βάζει 3 εμβόλια, 3 τζέξε την ημέρα, βελόνε στο πισινό του για να μην πεθάνει από το ζάχαρο. Και τον βλέπεις και έχει περάσει ο κορονοϊούς, έχει περάσει για όλους και κάνει το κακό και καταστρέφει την κοινωνία. Σαν κάποιο από τους δικούς σας εκεί πέρα, ο οποίος γλίτωσε τελευταία στιγμή μην πεθάνει και πιστεύω ότι ο διάολος τον πλησίασε και του λέει: Θες να ζήσεις, μες στο μυαλό του. Και λέει: Ναι, θέλω να ζήσω, γιατί πεθαίνεις, του λέει τώρα. Λοιπόν, όταν βγεις, θα σε κάνω καλά εγώ και όταν βγεις και πας έξω και αναλάβεις, θα κάνεις αυτά που θα σου πω εγώ. Και ο άνθρωπος αυτός αυτό έκανε. Συγκλίτωσε τη ζωή του και μετά καταστρέφει τη ζωή χιλιάδων άλλων ανθρώπων. Αυτή είναι η πληρωμή του διάολου. Ο διάολος πληρώνει, αλλά είναι τσιγκούνης. Και αυτά που πληρώνει τα δίνει λίγα. Δες τον Ιούδα, δεν του δώσε 10.000 δολάρια. 30 αργύρια του δώσε, ζευγάρι παπούτσια θα έπαιρνες. Δεν το έκανε για τα λεφτά, ήταν προδότης. Λοιπόν, κάτι τέτοια θα λέμε, εντάξει. Εάν σας αρέσουν, φίλοι μου, βρήκατε τον άνθρωπο. Γιατί θα βοηθιέμαι και εγώ μελετώντας και συζητώντας μαζί σας. Μέχρι εδώ, έκτακτο θα γράψω πάνω το θέμα, τίποτα για bodybuilding. Αυτό είναι άλλο, για φιλοσοφία, ψυχολογία, χριστιανισμός. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.